Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Νιώθω ότι έχω να σας μιλήσω πάρα πολύ καιρό, πραγματικά. Αλλά δεν είναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί θα μου πεις τώρα. Είδαμε βίντεο την Τρίτη με μακιγιάζ. Ναι. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ. Την εβδομάδα που μας πέρασε, πραγματικά, ήταν για μέσα στο Δεκέμβρη από τις χειρότερες που μπορούσα να έχω ποτέ. Διότι είχα κάνει κάποια βίντεο, τα είχα γυρίσει ήδη, με σκεπτικό ότι μέσα στην εβδομάδα, λόγω τώρα ότι είναι Χριστούγεννα και εγώ δεν κάνω vlog μας, θα ανεβαίνουν δύο βίντεο την εβδομάδα, τύπου bonus που σας είχα πει, και ότι την Τρίτη θα είναι το κλασικό μας βίντεο που πάντα θα ανεβαίνει, εκτός απρόπτω εννοείται. Είτε λόγω υγείας, είτε άμα μου συμβεί κάτι άλλο ή κάτι με το πρόγραμμα ή το οτιδήποτε. Και καλά, το bonus ήταν την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα ανέβαινε ένα βίντεο, βέβαια, και θα ήταν και vlog. Και τι, όχι ψέματα, δεν θα ήταν vlog, θα ήταν το μακιγιάζ που έχετε δει την Τρίτη. Θα ανέβαινε και την Τρίτη θα ήταν vlog που είχα γυρίσει, γιατί πήγα στον ορθοδοτικό, πήγα λίγο στην αγορά που έχουμε εδώ πέρα. Θα βλέπατε κάτι χριστουγεννιάτικο. Έλα όμως που δεν. Θα σας πω ένα mini story time, να καταλάβετε τη ζωή ενός YouTuber. Λοιπόν, ξεκίνησα, έκανα το βίντεο μου επεξεργασία, ένα μακιγιάζ που είχα ήδη και λέω να τα έχω ήδη ανεβασμένα και να προχωράει το πράγμα, μην τα κάνω τελευταία στιγμή και αγχωθώ και δεν γίνουν όπως τα ήθελα. Πάλι καλά που το έκανα έτσι. Ναι όμως, δεν γίνανε έτσι όπως τα θέλω. Ανεβαίνει το βίντεο που σας δείχνω το στολισμό. Και κάνω μετά επεξεργασία ένα από τα μακιγιάζ που βγήκε χάλια. Δεν ήταν το γύρισμά μου χάλια, το γύρισμά μου και πώς φαίνομαι στην κάμερα, γιατί είναι δύσκολο να βάφεσαι, να βλέπεις την κάμερα, να όλα αυτά να τα έχεις στήσει μόνος σου και χωρίς να υπάρχει κάποια βοήθεια, είναι αρκετά δύσκολο και να τα στείνεις αυτού από την αρχή, γιατί δεν έχω κάποιο στούντιο, μέσα στο δωμάτιό μου τα στείλω και τα ξεστήνω. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ του. Όταν έφτιαξα το βίντεο και έκατσα να δω πώς βγήκε και πώς είναι, παιδιά, κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό. Το βίντεο μακιγιάζ που πιθανόν θα το δείτε στις επόμενες μέρες, το βγήκε χάλια. Η αρχή ήταν ok, στο ενδιάμεσο που γίνεται το βασικό του tutorial, αλλού είναι η φωνή μου, η φωνή μου λέει άλλα και βλέπετε άλλα, εγκεφαλικό. Και το τέλος ήταν σχετικά πάλι καλό. Λέω, δεν γίνεται αυτό που ζω. Το σβήνω ξανά edit, ξανά. Στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο που έκανα, επεξεργασία τα βίντεο, το έκανα ίσα με 5 φορές το συγκεκριμένο. Ρώτησα μια άλλη YouTuber που χρησιμοποιούσε αυτό το πρόγραμμα και το είχα μάθει από εκείνη, μου είπε τι να κάνω, βρε το έκανα, τα έκανα και εγώ από μόνη μου, αλλά το ξανά έκανα, το έκανα. Τίποτα, η κοπέλα μου είχε πει ότι θα μου στείλει το πρόγραμμα, νομίζω δεν μου το έστειλε, όσες φορές είχα μπει στο email δεν μου το έχει στείλει, δεν πειράζει, μόνο ο καλός της λόγος σε μένα πραγματικά με έφτανε και κάτσα να ψάχνω άλλα προγράμματα, το να μην έχουν και το λογότυπο ή το οτιδήποτε, γιατί είναι, πρέπει να αγοράσεις, είναι και αυτό, εγώ δεν έχω αγοράσει ακόμα γιατί δεν είναι η βασική μου δουλειά, βέβαια άμα δω κάποια στιγμή σκούρα τα πράγματα, πολύ πιθανόν να αγοράσω ένα πρόγραμμα να έχω. Τραγικά. Δεν βρίσκα κάποιο που να βολεύει και σε μένα, σαν ένα εργαλείο. Ένα, δύο. Να το σηκώνει και ο υπολογιστής μου, γιατί έχουμε και αυτό, πρέπει να συμβαδίζουν αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Είχα απελπιστεί, είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα γυρίσει το vlog και το έκανα και αυτό μοντάζ πάρα πολλές φορές, που δεν θα ανέβει ποτέ αυτό το vlog, πραγματικά, γιατί τα έχω σβήσει τα αρχεία. Τέλος πάντων, γιατί ήθελα να βγω ένα άλλο βίντεο πλέον τώρα. Και όλα ήταν ένα δράμα. Δεν μπορούσα να βρω. Είχα κάνει το βίντεο με το Smoky, ήταν έτοιμο, ήταν εντάξει στο πρόγραμμα που ήδη είχα. Μετά το βίντεο το επόμενο με eyeliner τύπου, πάλι αυτό με πέδεψε πάρα πολύ, γιατί ό,τι πρόγραμμα κατέβασα και προσπαθούσα να το κάνω, απογοήτευση, είχα απελπιστεί και λέω κάποια στιγμή, αυτό ήταν. Δεν κάνω άλλο πια βίντεο
στο YouTube, θα σταματήσω, θα δείτε αυτό που θα δείτε, ξέρω εγώ, το τελευταίο σμίκι και τα σταματάω. Μέχρι που να βρω λύση ή και να μην βρω λύση, τα σταματάω. Θα ανέβαζα ένα τύπου μίνι απόσπασμα να σας πω, παιδιά, τέλος. Και το είχα σκεφτεί πραγματικά. Και το δούλευα μέσα μου, βέβαια, τα νεύρα μου είχα φτάσει έξω από το μυαλό μου, έξω από το κεφάλι μου. Δεν μιλιόμουνα, ήμουν στο όριο να πατήσω τα κλάματα. Ψηλό είχα βουρκώσει από τα νεύρα μου, από την απογοήτευση, από όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα, χαζί, θυγείτε όλα αυτά. Ναι, γιατί όταν κάτι το θες και είναι, ας πούμε, μια ρουτίνα, μια ρουτίνα, δεν ξέρω, που κάνεις κάτι που πραγματικά αγαπάς και τώρα έχουμε ξεκινήσει να έχουμε αυτή την ωραία την επικοινωνία από κάτω, δεν ήθελα να το χάσω και εκεί είχα τα πολλά τα νεύρα. Μίλησα με δύο άλλες φίλες YouTubers, που θα σας πω ποιες είναι. Μία μου είπε, έλα ρε εσύ, μην το σταματάς όλα αυτά, θα βρεθεί λύση. Και η άλλη καλούλα πάλι, και εκείνη μου είπε, ξέχνα το, δεν σε αφήνω. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτά. Γιατί παρόλο που δεν με ξέρουν προσωπικά, ενώ από κοντά, να πάμε να πιούμε ένα καφέ γιατί υπάρχει μια απόσταση, σταθήκαν εκεί που άλλοι δεν θα σταθήκαν, θα έλεγα σιγά, ακόμα είναι το πρόβλημα, ας κάνει ό,τι θέλει. Καταλάβατε. Και λέει, δεν θα σε αφήσω, ξέχασέ το, θα σε βρω εγώ ένα. Δεν έχω τίποτα, δεν χρειαζότανε στη συνομιλία μας κτλ. Είχα βρει ένα πρόγραμμα, είχα και ένα άλλο πρόγραμμα που έχει το λογότυπο και δεν μου πολύ αρέσει αυτό, αλλά στην αναβροχιά καλό και το χαλάζει που λένε. Κάποια στιγμή ίσως βρω κάποιο καλό ή να ξαναπροσπαθήσω το πρόγραμμα που είχα να το έχει περάσει το κόμπλεξ του, δεν ξέρω, αλλά λέω, καλύτερα να κάνω βίντεο μακιγιάζ και γενικά βίντεο που μου γεμίζει και με ευχαριστεί και ας υπάρχει αυτό το λογότυπο. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς δεν είναι η δουλειά μου, είναι το χόμπι μου και θέλω να περνώ καλά από αυτό. Την επαύρη που με είχαν πιάσει τα ψυχολογικά, που είχα τα νεύρα μου και είχα επικοινωνήσει και μου είπαν ξέχασε το κτλ. Βρήκα λίγο ξανά τον εαυτό μου, γιατί εγώ γενικά σαν άνθρωπος δεν το βάζω κάτω. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να πω όχι, τα παρατάω, δεν κάνω, αλλά όταν δω λίγο καθαρά το πράγμα, μέσα σε 1-2 ώρες μπορεί ή και την επαύριο, λέω όχι ρε, εγώ εδώ θα το προσπαθήσω και το έχω αποδείξει πολλές φορές στη ζωή μου. Οι δύο άλλες YouTubers, γιατί η πρώτη YouTuber που με βοήθησε και η Γέννη Κοπέλ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πω το όνομά της γιατί μπορεί να μην θέλει. Τώρα για τις άλλες δύο, επειδή είμαστε λίγο πιο κοντά, θα το πω. Η μία είναι η Νικόλη Νταλίπη, και η δύο είναι πολύ καλός YouTuber και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η κοπελίτσα, η Νικόλ, κάνει πιο πολύ βίντεο και vlog και με outfit και με μακιγιάζ και θα μιλήσει για σοβαρά θέματα. Μου αρέσει πάρα πολύ και είναι μικρή ηλικία, τώρα είναι 18-19, έχει τελειώσει το σχολείο και έχει απόψεις που δεν τις έχουν μεγάλη, πραγματικά. Και λίγο στο χαρακτήρα της βλέπω και εμένα, γιατί και εγώ έτσι σοβαρή ήμουν όταν ήμουν στην ηλικία της. Μιλάω σαν σοφός γέροντος τώρα. Και η άλλη είναι η Χριστίνα, το Χριστινιό μου. Η Χριστίνα, λίγο το επίθετο ξεχνάω, πεταλωτή, νομίζω το λέω σωστά. Μπερδεύομαι, δεν ξέρω. Αυτό λίγο το έχω. Να φανταστείτε και το αγόρι μου, όταν ξεκίνησα να του μιλάω, το επίθετό του δεν το διάβαζα σωστά στο Messenger, το διάβαζα λάθος. Γι' αυτό. Και μετά του το είπα πώς έλεγα το επίθετό του, με έβλεπε καλά-καλά, αλλά νομίζω ότι το λέω σωστά, γιατί έχω ένα θέμα με τα επίθετα. Δεν ξέρω γιατί. Ειδικά όταν είναι γραμμένο και στα Greek list, εκεί να δείτε. Τέλος πάντων, και με βοήθησε και μου βρήκε, αχ παιδιά, και μου βρήκε και την ευχαριστήσα πάρα πολύ, που ειλικρινά θα έχω κάποιο πρόβλημα με τα προγράμματα όλα αυτά, σίγουρα θα ανατρέξω στα μηνύματα μας απάνω να τα βρω και να τα κατεβάσω, και μόνο ότι ασχολήθηκε μαζί μου χωρίς να με ξέρει προσωπικά, δεν ξέρω, έκανε αυτή την κίνηση και καρδιλές παντού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τρεις κοπέλες. Εντάξει, ένα τσίκ παραπάνω που για τη Χριστίνα, γιατί πραγματικά και για την Νικό δεν μπορώ να πω, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Τι άλλο ήθελα να πω. Εννοείται τα link τους θα τα αφήσω από κάτω να πάτε να κάνετε εγγραφή τα κορίτσια. Δεν ξέρουν ότι μιλάω για εκείνες αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω, ήθελα να σας το πω, γιατί παιδιά πραγματικά άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν προσωπικά, κάνουν τέτοιες κινήσεις και είναι πολύ όμορφο, πολύ. Και για τη Χριστίνα δεν σας είπε τι βίντεο κάνει. Κάνει τώρα vlog μας
και κάθε μέρα περιμένω πώς και πώς να ανεβάσει ένα vlog μας να δω. Γιατί είναι τόσο ωραία. Θα μιλήσει για βιβλία, θα κάνει vlogs, θα κάνει, πώς το λένε, όχι ράβει, πλέκει ρούχα, μπλούζες και τέτοια. Έχει τρομερή θεματολογία, μ' αρέσει έτσι όπως μιλάει, με χαλαρώνει. Είναι φανταστική και εκείνη. Οπότε, και ζωγραφής υπέροχα, θα μου πεις, αυτή είναι η δουλειά της. Νομίζω γραφίστρια λέγεται αυτό. Και γενικά να πάτε να δείτε, γιατί κάθε μέρα ανοίγει ένα δικό της, πώς το λένε, ένα δικό της ημερολόγιο που έχει φτιάξει για εκείνη με συμβουλές. Και πραγματικά, δεν ξέρω, λες και έχει διαβάσει και το δικό μου μυαλό ότι αυτά που λέει, που διαβάζει κάθε μέρα, είναι σαν να τα λέει και για μένα. Και δεν ξέρω, μας πάρα πολύ όλο αυτό. Και ήθελα να σας πω λίγο τι πέρασα. Μετά από όλα αυτά, όταν ηρέμησα και είχα βρει το πρόγραμμα και έκανα τις επεξεργασίες μου κτλ. Για ένα άλλο βίντεο μακιγιάς, με έπιασε το στομάχι μου μια μισή ολόκληρη μέρα. Ήμουν χάλια, μέχρι και σήμερα λίγο νιώθω ένα κρρρρ. Πότε, και είπα να κάνω ένα vlog, να το πούμε και λίγο μας, γι' αυτό έχω κάτι και μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και από τον Άγιο Βασίλη και το ζουπουλάκι μου, να σας πω λίγο την περιπέτειά μου της μιας εβδομάδας, να δείτε τι τραβάει ένας youtuber. Καλά, δε... Εντάξει, όπως το δει καθένας, εμένα με στενοχώρησε όλο αυτό, γιατί είχα κάνει ένα πρόγραμμα που θέλω να σας δείξω τώρα με τις γιορτές και διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά. Μίλησα πάρα πολύ. Πιθανό να σας δείξω και τη συνέχεια όλης της ημέρας, λίγο πολύ, γιατί ακόμα το στομαχάκι μου έχει μια διαταραχή, αλλά όταν βάζω εγώ κάτι στο μυαλό μου το κάνω. Ναι. Αυτό θα σας μιλήσω αργότερα, πιθανό να πάω και στο βουνό. Δεν ξέρω, άμα πάω σήμερα ή κάποια άλλη στιγμή. Όταν πάω θα σας δείξω γιατί πήγα. Αυτά, σας αφήνω να... τζιμπήσω λιγάκι την μεσημέρι. Αυτά. Θα τα πούμε αργότερα. Είναι αρκετή η ώρα μετά.
Ήρθα στο μαγικό μου μέρος, ανέβηκα πάνω στο βουνό για να κόψω ζουμπουλάκια. Είναι αυτά που σας έδειχνα πριν, που είχα στο background μου, που είχα κάτσει μπροστά στο δέντρο. Βέβαια δεν έχει τόσο κρύο που με βλέπετε έτσι ντυμένη πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή μέχρι και πριν λίγες ώρες μπορώ να πούμε ενοχλούσε το στομαχάκι μου, είπα να προσέξω λίγο παραπάνω, γιατί ήθελα να έρθω, μιας και με καλεί αυτό το μέρος. Κάθε τέτοια εποχή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ τρελαίνομαι να έρχομαι να μαζεύω ζουμπουλάκια. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου λουλούδια, γιατί είναι τα ζουμπούλια, τα τριαντάφυλλα top, το νούμερο ένα, ορχιδές και όλα τα λουλούδια, αλλά αυτά τα τρία είναι οι αδυναμίες μου πάρα πολύ. Και επειδή είσαι εδώ στην εξοχή, μου άρεσε πάρα πολύ, νιώθω λες και είμαι στο μικρό σπίτι, πώς λέει, μικρό σπίτι στο λιβάδι, το σπίτι στο λιβάδι, αυτό το έργο. Και μου σχολάνε τόσο ωραία, ειδικά αν τα ζουμπουλάκια ανθίζουν πάνω στις ζουμπουλιές, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πιο έντονη μυρωδιά έχουν. Και μου αρέσει να διακοσμίζω το σπίτι και το δωμάτιό μου με τέτοια. Βέβαια στο δωμάτιο δεν είναι και πολύ καλή ιδέα, αν έχετε να μην βάζετε πολύ, να βάζετε 2-3 κλωναράκια, γιατί κάνουν έντονη μυρωδιά και δεν κάνει την ώρα που κοιμόμαστε να μυρίζουμε κάτι πολύ έντονο. Βλέπετε και τα χριστουγεννιάτικα μου μπιχλιμπιδάκια. Πέρα από τα ζουμπούλια, που τώρα είναι η εποχή τους, η εποχή είναι και αυτά. Οι Αλεξανδριανές, έτσι τις λένε, και τα γκί, και αυτά είναι αγαπημένα λουλούδια. Αλλά δεν είναι για όλο το χρόνο, είναι μόνο τώρα το Δεκέμβρη, γιατί είναι πολύ χριστουγεννιάτικο. Τα γκί δεν τα έχω δει, νομίζω, για πουθένα να τα πω ψέματα. Έχω δει, αλλά δεν έχουμε αγοράσει, γιατί νομίζω είναι χαλάνε, δεν ξέρω γιατί. Αλλά αυτά πόσο όμορφα, αυτά το έχουμε πάρει από το Little έτσι μικρούλια, γιατί τα μεγάλα νομίζω γρήγορα ξεχυλώνουν. Αλλά το μικρούλι είναι πολύ χαριτωμένο. Παλιά όταν η μαμά μου με γέννησε, γιατί επειδή Χριστουγέννων, 25 Δεκέμβρη και εμένα πήγε και γεννούσα, αλλά εγώ εμφανίστηκα στο κόσμο 26 το πρωί, τότε όλοι την είχαμε πάει πάρα πολλά ζουμπούλια. Πάρα πολλά για την εποχή, όπως σας έχω πει, και μέσα στο παλιό μας το σαλόνι είχε βάλει και όλα μα όλα τα ζουμπούλια, και ήταν τόσο πολύ έντονη μυρωδιά που την είχε κλείσει την πόρτα για να μην με ενοχλεί, γιατί εντάξει, με νεογέννητο να έχεις έντονες μυρωδιές δεν κάνει. Και όποτε έμπαινε μέσα εκεί, αχ, λέει, ήταν τόσο έντονη και ωραία η μυρωδιά, πάρα πολύ ωραία, και την είχαν πάει πάρα πολλές τέτοιες γλάστρες με τέτοια και άλλα λουλούδια που ήταν τόσα πολλά, γιατί γεννήθηκα, που καταλαβαίνεις, που κάποια δεν τα πήρε και τα άφησε εκεί στο νοσοκομείο. Ναι, δεν ήθελα τώρα να πιάσουμε την κουβέντα με εμένα και για τα λουλούδια, ούτε καν. Ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα. Είδατε πριν στην αρχή του vlog, σας είπα ένα mini story time τι έχω πάθει αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, με το στομάχι μου και μια με το πρόγραμμα επεξεργασίας. Εν τω μεταξύ μιλάω λίγο σιγανά, γιατί στο άλλο υπνοδωμάτιο κοιμάται η αδερφή μου. Κοιτάξτε, να μην ενοχλώ. Ναι, ήθελα να πω ότι στο Instagram, τότε που υπήρχε αυτό το θέμα με το πρόγραμμά μου, ελπίζω να μην συνεχιστεί, γιατί από τότε που έκανα edit δεν ξανασχολήθηκα. Θα φανεί τώρα στο vlog αυτό, που αν θα το δείτε. Είχα ανεβάσει φωτογραφία και είχα πει ότι στη φωτογραφία, σε ιστορία, φωτογραφία και σε ιστορία, ναι, τρόπο σκέφτομαι και ιστορία, ξεχνάω εύκολα, μην μου παρεξηγείτε. Είχα πει ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα με το πρόγραμμά μου, σας είχα εξηγήσει, γιατί σας λέω, ακολουθήστε και στο Instagram, όχι τόσο να και να βλέπετε, ναι, και αυτά που ανεβάζω, είτε με βιβλία, είτε με μακιγιάζ, είτε από την καθημερινότητά μου. Πέρα από αυτό όμως, να ενημερώνεστε και πότε θα ανέβει βίντεο, γιατί ακόμα δεν μου έχει ανοίξει με κοινότητα στο YouTube εδώ για να σας ανεβάζω και να σας λέω υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχει, θα ανέβει, δεν θα ανέβει βίντεο, για να γνωρίζετε γι' αυτό. Τέλος πάντων, και σας είχα πει και κάποιες εκεί και πέρα, αχ, τρόμαξα, πόνο που σβήνει, γιατί έβλεπα πέρα και λέω κάτι κουνιέται, φοβήθηκα, μην κάνω φάντασμα. Σας είχα πει ότι
έχουν αυτά τα προβλήματα και μια subscribers μου αυτού, μια εγγεγραμμένη κοπέλα, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε και μη στεναχωριέσαι, όλα θα τα φτιαχτούν, δεν χανάμε τη γιορτινή μας διάθεση και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την επικοινωνία και στα Instagram, γιατί είναι λίγο μια ανακούφιση όταν σου λέει ένας άνθρωπος, έστω και ένας άνθρωπος, ότι περιμένω να δω και το βίντεο σου και μη στεναχωριέσαι, θα το φτιάξεις, όλα κουμπλέ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Απλά ήθελα να το πω γι' αυτό και με γνώμη για όλους σας. Και ευχαριστώ, ξέρει ποια είναι. Και τώρα, πέρα από όλα αυτά, γιατί ξέχασα να το πω στην αρχή του βίντεο και δεν είναι σωστό, θέλω να το πω γιατί με έκανα πολύ χαρούμενη. Τώρα να σας μιλήσω και λίγο για βιβλία. Θα καθόμαστε τώρα μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά όπως είπα, στο δωμάτιο κοιμάται η αδερφή μου και δεν θέλω, όχι στο δικό μου, στο άλλο το δωμάτιο, δεν θέλω να λύγεις από εδώ, να ενοχλώ και πολύ. Μπα, ήθελα κάπου να τον βάλω, να φαίνεται λίγο πιο Χριστουγεννιάτικο. Δεν είναι και πολύ όμορφος το προσωπάκι του, είναι λίγο σαν τρομαγμένος που γυλάει έτσι, αλλά δεν πειράζει. Έχει πάλι μαγεία. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε για βιβλία, όπως είπα. Λοιπόν, τα βιβλία που ξέρετε, νομίζω σας το έχω πει και εδώ. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι ούτε πώς με λένε. Τέλειωσε το βιβλίο μέσα στον Νοέμβρη αυτό. Βουλά. Ο κήπος με τις μυριές. Ναι, σας το είχα πει σε ένα vlog. Δεν θα αναλύσω πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο, διότι θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο κάποια στιγμή, ίσως μες στις γιορτές, ίσως μετά τις γιορτές. Πιθανόν το κάνω μες στις γιορτές, διότι θα διαβάσω και τα επόμενα βιβλία και μετά θα γίνει ένα κακός χαμός στο μυαλό μου και αντί να τα ξεμπλέξεις. Πολύ ωραίο βιβλίο, αναλυτικότερα σε ένα ξεχωριστό βίντεο μόνο γι' αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ενδιαφέρεστε και τώρα διαβάζω αυτό. Πόσο ωραία εξώφυλλο. Γενικά τα εξώφυλλα του ψυχογιού που έχω πάρει μέχρι στιγμής από τη σειρά όλη της και την οικονομία, γιατί πραγματικά την ήθελα όλη τη συλλογή μου, όλη στην συλλογή μου, όχι στη συλλογή μου, είναι τόσο ωραία. Αν δείτε όλα τα βιβλία της, έχουν τόσο ωραία εξώφυλλα. Τα πιο καινούργια, τα παλιά εξώφυλλα ήταν, τώρα τα καινούργια, φανταστικά. Και είναι, διαβάζω τώρα ο Δράκος στο χιόνι. Μου κάνει λίγο σαν χριστουγεννιάτικο. Βλέπεις και το θέμα εδώ πέρα που είναι όλο χιόνι και βλέπεις και μια λίμνη. Λίγο πιο κοντά. Είναι και μου αυτά τα αγαπημένα μου χρώματα. Αλλά δεν έχω προχωρήσει τόσο πολύ για να καταλάβουμε στο 8ο. Κάτι ψηλιάζομαι. Το τι και το πώς. Πολύ ωραία ιστορία. Μέχρι στιγμής με έχει τσακώσει, δηλαδή θέλω να διαβάζω πολύ και χθες που ένιωθα το βράδυ ελάχιστα καλύτερα λόγω στο μαχείο και αυτά, διάβασα αρκετά γιατί δεν είχα προλάβει να διαβάσω όσο ήθελα, μ' αρέσει πάρα πολύ και παραπάνω θα σας πω όταν το τελειώσω. Αυτά, τώρα σας αφήνω να δω τι θα κάνω. Bye. Hello, είπα να αλλάξω λίγο διαφορετικό μέρος που σας βγάζω στο δωμάτιο. Βλέπουμε εδώ λίγο καλύτερα τη φωτισμένη μας γωνιά. Μετά από πάρα πολύ ώρα εγώ έφτιαξα τα νύχια της μαμάς μου, γιατί ξέρετε είμαι τεχνίτρια νυχιών, οπότε τα έφτιαξα. Αν θα σας δείξω πλάνο, θα σας δείξω φωτογραφία να δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία και χριστουγεννιάτικα. Μετά τώρα θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφεδάκι και ήθελα να σας πω, σας το έχω πει και στο vlog που δεν θα το δείτε ποτέ, ότι ανυπομονούσα να δω πάρα πολύ τη συνέντευξη που είχε πάρει η Κατερίνα Καινούριο στην συγγραφέα ή αλλιώς όπως θέλει να την αποκαλούν λογοτέχνησα, την Αλκιόνη Παπαδάκη. Την είδα το πρωί. Αχ, πόσο ωραία ήταν. Θα ήθελα βέβαια να ήταν περισσότερες ώρες για να την απολαύσω, γιατί παρόλο που δεν έχω διαβάσει κάποιο βιβλίο της, μ' αρέσει πάρα πολύ να την παρακολουθώ. Το ίδιο ισχύει και με τη Λένα Μαντάκου μου. Δεν έχω αξιωθεί να διαβάσω κάποια από τα βιβλία της, και όμως στο μέλλον θα γίνει και για τις δύο συγγραφές. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ να τις ακούω. Να πάτε να το δείτε. Λογικά θα το έχει ανεβάσει ο Αλφα στο site του. Λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και τις λατρεύω. Γενικά. Οι ποιητές και που βγάζουν αποφεύγματα
τους λατρεύω για τη δημιουργικότητα, για αυτά τα πράγματα που βγάζει το μυαλό τους, που εγώ δεν νομίζω να έχω τη δυνατότητα να βγάζω τόσο ωραία πράγματα. Αυτό. Απλά ήθελα να σας το πω. Ήθελα να το πω και από την αρχή του vlog, αλλά σας είπα το story time. Αυτό. Πάρω πιο καφέ.